Από τα πιο σημαντικά περιφερειακά που έχει στην κατοχή του ένας gamer είναι το headset. Με αυτό μπορείτε να απολαύσετε καλύτερα τους ήχους και τη μουσική ενός παιχνιδιού και να ανάγετε το gameplay σας σε άλλο επίπεδο, καθώς μπορείτε να προσδιορίσετε πιο εύκολα από πού πηγάζει ο κίνδυνος, αν πλησιάζουν εχθροί ή από πού έρχονται οι σφαίρες οι οποίες σας χτυπούν. Είμαι ο Ζάκα από το Cyprus Gamer και σήμερα θα κάνουμε review το HS70 από την Corsair. Έχω στην κατοχή μου το μαύρο χρώμα από τα τρία στα οποία διατίθεται το headset. Όπως βλέπετε, είναι φτιαγμένο από διάφορα υλικά, όπως την μπάντα στο κεφάλι, που είναι από μαλακόν ύφασμα στο μέσα μέρος και δερματίνι στο εξωτερικό και φέρει ανάγλυφα το όνομα της Corsair. Στην εσωτερική πλευρά υπάρχει σφουγγαράκι καλυμμένο με δερματίνι και ραφές άσπρες σε ρομβικό σχήμα, το οποίο θα βοηθήσει στην αντοχή στο χρόνο καθώς το ύφασμα δεν είναι μονοκόμματο. Στο κάτω μέρος της μπάντας υπάρχουν extensions και από τις δύο πλευρές, ώστε το headset να μπορεί να μεγαλώσει και να εφαρμόσει καλύτερα σε οποιοδήποτε πρόσωπο, σε οποιοδήποτε κεφάλι. Αυτά τα extensions περιφέρονται ελαφρώς μέσα έξω για να είναι πιο άνετη η εφαρμογή. Ακολούθως, τα χέρια που κρατούν τα ακουστικά είναι μεταλλικά και από τις δύο πλευρές, σε αυτήν την περίπτωση βαμμένα στο μαύρο που είναι το θέμα του συγκεκριμένου ακουστικού. Τα speakers του ακουστικού είναι κατασκευασμένα από μαλακών πλαστικών στην εξωτερική πλευρά και μεταλλικό mesh το οποίο φέρει το σήμα της Corsair. Από τη μέσα πλευρά είναι μαλακό σφουγγάρι επεντυμένο με δερματίνι, το οποίο έχει μεγάλο άνοιγμα και αγκαλιάζει το φτύν, έτσι ώστε δεν το πιέζει και δεν γίνεται ενοχλητικό στην πολύωρη χρήση. Δυστυχώς δεν αφαιρούνται και αυτό δηλώνει ότι όταν καταστραφούν δεν θα μπορούν να αντικαταστηθούν. Στο δεξί ακουστικών υπάρχει ένα κουμπί το οποίο χρησιμοποιείται για το on και off των ακουστικών. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί υπάρχει audio cue, το οποίο σας αναφέρει ότι headset on, headset off. Στο αριστερό ακουστικό υπάρχει ο μοχλός αυξομοίωσης της φωνής, το κουμπί το οποίο βάζει το μικρόφωνο σε mute, η θηρίδα USB Type-C για τη φόρτιση του headset, καθώς και μια μικρή λάμπα η οποία δείχνει αν η μπαταρία είναι low ή αν τα ακουστικά είναι αναγμένα και η υποδοχή για το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο είναι εύκαμπτον και μπορεί πολύ εύκολα να τοποθετηθεί στο σημείο που σας βολεύει περισσότερο, όσο πιο κοντά ή όσο πιο ψηλά το χρειάζεστε. Δυστυχώς δεν έρχεται με παμπάκι το οποίο να προστατεύει από τον αέρα, οπότε οποιαδήποτε υποφυσήματα όταν χάνεται θα ακούγονται. Τα ακουστικά έρχονται μέσα στο κουτί τους μαζί με το USB dongle, ώστε να μπορείτε να το ενώσετε με τον υπολογιστή ή το PlayStation σας, το μικρόφωνο το οποίο αφαιρείται και ένα σύρμα για τη φόρτιση του. Αξιοσημείωτον ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά ενώ φορτίζονται, πράγμα το οποίο βοηθά να κατευνάσουν οι ανησυχίες για να μείνει από μπαταρία. Από άποψη ποιότητας ήχου, το μόνο ακουστικό το οποίο έχω να το συγκρίνω είναι το HyperX Cloud 2, το οποίο χρησιμοποιώ εδώ και 2 χρόνια και πραγματικά το HS70 με έχει αφήσει πιο ενθουσιασμένο, τόσο σε βάθος των πάσων, χαμηλή τόνη του, όσο και σε καθαριότητα η μουσική και οι υπόλοιποι ήχοι που ακούγονται με έκαναν να απολαμβάνω περισσότερο την εμπειρία. Έχω καταγράψει τον ήχο του πώς ακούγεται από σε τραγούδι το οποίο εμπερικλεί πάρα πολύ πάσων και άλλων πιο μελωδικών κομμάτων. Σχόλια που έχω λάβει από τους συμπαίκτες μου online είναι ότι το μικρόφωνο σε αυτόν το headset ακούγονταν πολύ πιο καθαρά, με μόνο θέμα τις ανάσες μου όταν είχα το μικρόφωνο πολύ κοντά στο στόμα. Το γεγονός ότι τα ακουστικά είναι wireless δεν τους στερούν τίποτα σε ποιότητα ήχου. Το wireless range του φτάνει περίπου τα 5 με 10 μέτρα. Άλλαξα δωμάτιο και δεν είχα χάσει το σήμα. Για να αξιοποιήσετε στο πλήρως τις ικανότητες σου, θα χρειαστεί να κατεβάσετε το Q software από τη σελίδα της Corsair. Εκεί μπορεί να μεταβάλλετε τον ήχο από στέρεο σε 7.1 Dolby Surround, να αυξομοιώσετε την ένταση του μικροφώνου καθώς και του side tone, του πόσο επιτρέπει δηλαδή το ακουστικό να μπαίνει μέσα ήχος από το περιβάλλον σας. Δοκιμάζοντας σωστά εντελώς χαμηλά επίπεδα, οτιδήποτε και αν παίζετε, ακούγονται οι εξωτερικοί ήχοι, όπως αυτοκίνητα που περνούν έξω ή ο συγκατοικός που φωνάζει ότι το φαγητό είναι έτοιμο. Βάζοντας το στο full, δεν κάνει παντελώς ηχομόνωση. Βοηθά όμως να κατευνάσουν οι ήχοι που σας περιτριγυρίζουν σε μηδαμινά επίπεδα.
Εάν θέλετε να προσθέσετε στην γάμα των περιφερειακών σας ένα wireless headset, η αναλογία τιμής και ποιότητας αυτού του συγκεκριμένου headset, το οποίο τώρα ανέρχεται στα περίπου 110 ευρώ, είναι πραγματικά τέλεια. Καθόλου απαρροευτική τιμή για ένα ακουστικό το οποίο φαίνεται ότι θα αντέξει στον χρόνο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το review μας. Περιμένουμε τα δικά σας σχόλια. Πείτε μας εσείς με ποιον headset απολαμβάνετε να παίζετε τα παιχνίδια σας. Εάν δεν έχετε κάνει like το page μας στο Facebook, βρείτε μας τώρα και ακολουθήστε μας και στο www.cyprusgamer.com καθώς και στο κανάλι μας στο YouTube για τα τελευταία νέα από τον κόσμο του gaming, unboxings, reviews παιχνιδιών και reviews hardware. Είμαι ο Ζάκαμπρος, Cyprus Gamer. Ευχαριστώ τη V&O Communications για την παραχώρηση αυτού του καταπληκτικού headset για τις ανάγκες αυτού του review. Μέχρι την επόμενη φορά, stay awesome and happy gaming!